22 πρώτου του 2024. Βρισκόμαστε σε αυτόν το σημείο όπου το πρωί έκαναν έργα, έφυγαν και τα άφησαν όλα στο έλεος του Θεού. Και βλέπετε τον κόσμο που κινδυνεύει, βλέπετε τον κόσμο που κινδυνεύει να κάνει δυστύχημα, το βλέπετε. Και αυτή τη στιγμή εγώ μένω εδώ, γιατί αυτή τη στιγμή εμένα, εγώ πήγα να κάνω στροφή στα δεξιά, όταν και εφόσον μου άναψε το πράσινο το τόξο, όπως γίνεται καθημερινά, και περίμενα το πράσινο το τόξο και μου άναψε φλάσ. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή αν επιτρέπεται αυτό το πράγμα, έτω, βλέπετε, και έτω και το άλλο το αυτοκίνητο, έτω και τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή που θα πάει, και το άψε και αυτού, έτω, το άψε και αυτού το φλάσ. Είναι λογικό αυτό το πράγμα? Θέλω να μου πείτε αν είναι λογική, αν στέκει αυτό το πράγμα. 22 πρώτου του 2024. Δεν θα δεχτώ αυτό το πρόστιμο. Είναι απαράδεκτη, 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 απαράδεκτη. Έτω. Και αυτός ο άνθρωπος, επειδή είναι πράσινο, βλέπει, κάνουν, τα έχουν χαμένα όλοι οι οδηγοί. Και κινδυνεύουν ζωές αυτή τη στιγμή και τα ξάπολησαν και φύγαν. Όχι κύριοι. Και να πω και άλλος. Λοιπόν, και αυτόν, και αυτόν που τρέχει τώρα, αυτόν να το γράψει, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά εγώ λέω το εξής. Μίλησα μαζί με τον αξιωματικό υπηρεσίας. Πήρα 10 φορές τηλέφωνο την τροχιά και δεν μου απάντησε κανένας. Και δεν μου απάντησε. Εγώ περιμένω την τροχιά εδώ. Εγώ, αν δεν έρθει η τροχιά εδώ, δεν θα φύγω. Και αυτό θα το πάει συνάψω στο δικαστήριο, να το ξέρετε. Εάν δεν επέμβει η αστυνομία, θα σκοτωθεί ο κόσμος. Βλέπει, το τόξο που πρέπει να ήταν γυρισμένο από εδώ, ήταν γυρισμένο ανάποδα. Πάει τώρα ο αστυνομικό να το αλλάξει. Όταν έκανα πρόβλημα, τώρα το είδα και εγώ. Βλέπετε το πράσινο το τόξο. Ο κόσμος τρίφει να πάει δεξιά και γράφει ως η κάμερα. Όχι κύριοι, δεν θα δεχτούμε τις προχειρότητες των ανθρώπων. Βλέπετε που θα το γυρίσουν τώρα το τόξο. Α, τώρα γύρισε το τόξο. Είδατε ότι έχω δίκιο, κύριοι. Είδατε. Λένε ντροπή αυτό το πράγμα που συμβαίνει.